Το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων ξεκίνησε από χθες και ο κόσμος εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία να βγει από την πρώτη, για την πρώτη αναγνωριστική βόλτα του στα μαγαζιά για τις χριστουγεννιάτικες αγορές. Η Αθήνα έχει φορέσει τα γιορτινά της. Οι καταστηματάρχες έχουν αρχίσει πάλι να χαμογελούν, καθώς ο κόσμος βγήκε μία βόλτα για τα γιορτινά του ψώνια. Βγήκαμε να ρίξουμε μια ματιά πρώτα. Βγήκαμε για ψώνια, ναι. Από πέρυσι οι τιμές έχουν πάρει το κατήφορο. Οι περισσότεροι προτιμούν φτηνά και έξυπνα δώρα για τα αγαπημένα τους πρόσωπα, άλλωστε η κίνηση μετρά. Πώς σας φέρνουν οι τιμές? Είναι καλές. Στα ρούχα οι τιμές είναι πάρα πολύ καλές. Καλές είναι οι τιμές, μπορώ. Είναι πολύ καλές τιμές. Τώρα από πέρσι βλέπω μεγάλη διαφορά. Το εορταστικό ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων ξεκίνησε. Μάλιστα, όσοι δεν προλαβαίνουν να αγοράσουν δώρα στα αγαπημένα τους πρόσωπα, λόγω φόρτου εργασίας είναι τυχεροί, καθώς θα μπορούν να κάνουν τις αγορές τους και τις Κυριακές από τις 10 έως τις 6 το απόγευμα. Ναι, δεν έχουμε ψωνίσει ακόμα κάτι. Από τι τιμές? Εσείς έχετε πάρει δώρα για τα αγαπημένα σας πρόσωπα? Αυτό προσπαθώ να κάνω. Είναι λίγο δύσκολο ακόμα, αλλά κάτι μικρό έστω. Τώρα τα μαγαζιά θα δουλεύουν και δύο Κυριακές, 23 και 30. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλό, εκπληκτικό θα έλεγα. Έπρεπε να έχει γίνει και μακάρι να γίνει και το γεγονός ότι θα είναι όλες τις Κυριακές ανοιχτά, τα μικρά τουλάχιστον. Οι Αθήνας γιορτάζουν και μαζί τους φαίνεται να το διασκεδάζει και ο κόσμος, είτε κρατώντας σακούλες με ψώνια είτε όχι.